πράγματα στον κόσμο τα οποία δεν υπάρχουν. Και υπάρχει και φυσικά και ένας μηχανισμός, ο οποίος εγώ ντρέπομαι και που το αναφέρω, θα πρέπει όμως να εκμεταλλευτώ αυτή την προσοχή και νιώθω, αυτή την παρουσία μου εδώ και θα νιώθω υποχρέωσή μου απέναντι στους ανθρώπους μου, απέναντι στα παιδιά μου, θέλετε, να εμπιστήσω την προσοχή ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το λέει κόμμα, αλλά είναι εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος οπωσδήποτε να επιβεβαιώσει και σταθεί. Ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει πολύ καλά να μην πάρει δολοφόνος μέσα στο σπίτι του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και χαίρομαι που του υπάρχουν 20 κόμματα, 30-40 να ψηφίσουν οτιδήποτε. Όχι, όχι, όχι. Και λυπάμαι πολύ, ειλικρινά λυπάμαι, όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την. Έστω και μόνο να φέρουν τη λέξη Χρυσή Αυγή. Θα ήθελα αυτό να το καταθέσω. Και να φέρω και ένα παράδειγμα. Προχθές πήγαμε στο μπαζάρι της Βέρειας. Όσοι ήρθατε, κάναμε εκεί μια κάθοδο να μας γνωρίσει ο κόσμος. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου μίλησε για τη Χρυσή Αυγή. Ο άνθρωπος αυτός τυχαίνει να είναι ένας συμπολίτης μας Τσιγκάνος. Αναρωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος ποια είναι η άποψη των ναζιστών για τους Τσιγκάνους. Τίποτα άλλο, θα ήθελα να σταματήσω. Για να μην πω για άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Ναι, μου είπε ότι εγώ είμαι Χρυσή Αυγή. Μου λέει το Χρυσή Αυγή και τέρμα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι. Δεν γνωρίζει. Προφανώς δεν γνωρίζει. Τι σημαίνει. Όπως ο οποίος και πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ναζισμός. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που δεν έχουν παιδεία, που δεν διάβασαν κάτι, που δεν είδαν κάτι στην τηλεόραση γιατί πραγματικά σημαίνει ναζισμός. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε, μπορεί να είσαι κάτι δεξιό. Ναι, και αυτό με λυπεί. Εγώ το λέω και όσο μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου θα κάνω. Τουλάχιστον να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από αυτή την αρρώστια που λέγεται ναζισμός, που λέγεται μυσαλλοδοξία. Αυτό θα ήθελα να το πω από τις ευκαιρίες και. Νίκο, χαίρομαι πραγματικά που έχεις το θέμα της Χρυσής Αυγής. Γιατί το αποφεύγουν συστηματικά πολύ. Το αποφεύγουν όλοι, δεν ξέρω τι φοβούνται. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι. Μια τελευταία ερώτηση σύντομη. Δευτέρα πρωί.